Setz dich, Jiggy. Setz dich. Κατά τον πόλεμο. Από εξωτερικής απόψεως, οι ξένοι μας αφιέρεσαν τα έδαφη μας, τον στόλον και την αεροπλοεία μας. Μας επέβαλαν υποχρεώσεις αφορήτως. Μας εστέρισαν αυτής ταύτιστης ικανότητας όπως ζήσουμε. Από εσωτερικής απόψεως, η καταστροφή το ακόμη πληρεστέρα. Ο διοικητικός και οικονομικός μας οργανισμός διελύθη. Ο πολιτικός κόσμος κατέπεσε και διεφθάρει. Η εθνική μας οικονομία κατεστράφει. Εκαταχρήσεις ήσαν αμέτρητοι. Ασυνείδητοι τραπεζίτες και οικονομολόγοι έπεσαν ανέσχυτα με τα δισεκατομμύρια του λαού μας. Όχι. Όχι. Δεν πρέπει ποτέ να μου ξεφύγουν τα λόγια του Φιούρερ. Δεν πρέπει. Ποτέ. 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 Ζετσίκη. Setz dich, Kiki. Meine Kleine. Bravo, Kiki. Τα μάτια εκείνων που μπορεί να θυμούνται. Θα είσαι όμως πάντα εκεί. Έτοιμο να ξαναβγείς. Wunderbar. Θα τα καταφέρω. Είμαι έτοιμη γι' αυτό. Σε δύο βγαίνετε στον αέρα. Ευχαριστώ πολύ. Έλα. Ποια είναι αυτή η καινούργια που φέρατε? Τι? Να ενισχύσει το μαλάκα. Ξέρεις τι ετοιμάζεται, έτσι? Είναι ικανή να το κάνει? Άκου να δεις. Δεν μ' αρέσουν πολλά πρόσωπα στο ίδιο πλάνο. Δεν είναι εύκολο να τα ελέγξεις. Ματίλντα, βγαίνουμε στον αέρα. Δεν γαμνιέσαι κι εσύ και ο αέρας σου. Yeah.
κρίση που ήρθε μετά την πανδημία δημιούργησε... Το δεύτερο οικονομικό κράχ, 90 περίπου χρόνια μετά, κλόνισε την παγκόσμια κοινότητα. Και οι μάχτικοι. Κόμμαν. Χιλιάδες θύματα από τις επιθέσεις στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν ότι δεν θα επιτρέψουν άλλη... Ο πλανήτης έχει πληγεί και η κατάπαυση του πολέμου κρίνεται πλέον απαραίτητη από σχεδόν όλα τα κράτη. Όλοι συμφώνησαν για τη δημιουργία μιας καταπακτής, η οποία μέσα της θα κλείσει... Lass mich dich umarmen, Kiki. Θεωρώ ότι πλέον πρέπει να αναζητήσουμε ένα νέο μοντέλο συστήματος όπως αυτό της Διεθνούς Άμυλας. Ο καπιταλισμός έχει παρέλθει από τη στιγμή της πτώσης. Ναι, όμως το μοντέλο που εισηγείστε δεν διαφέρει από όλα τα προηγούμενα μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί μέχρι τώρα. Και η ύπαρξη της καταπακτής δεν βοηθάει. Μη με διακόπτετε, παρακαλώ. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Ευχαριστώ. Θα διακόψουμε τη ροή του προγραμματός μας για να συνδεθούμε με τα κεντρικά στούντιο της Διεθνούς Άμυλας, όπου η επικεφαλής του τμήματος των επιστημόνων, κύριε Ανάστα Βετζάινα, και ο Γενικός Γραμματέας της Καγκελαρίας και υπεύθυνος προστασίας της ανθρώπινης ζωής, κυρίως Λέοντας Τιστικαλίδης, θα μας ενημερώσουν για τη νέα απειλή που όλοι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και έχει να κάνει με την καταπακτή. Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε εδώ για να σας μιλήσουμε για την κατάσταση που επικρατεί και τα γεγονότα που εξελίσσονται πλέον με ραγδαίους ρυθμούς. Όπως οι περισσότεροι έχετε καταλάβει, ο κόσμος έχει αλλάξει και τα δεδομένα της νέας εποχής απέχουν μακράν από τα δεδομένα που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Μετά τον Μεγάλο Πόλεμο, οι μεγάλες δυνάμεις αποσύρθηκαν και ο κόσμος φαίνεται να έχει αρχίσει να αποκτά μια κανονικότητα. Όμως, είμαι στη δυσάρεστη θέση να σας αναγγείλω πως παρά το ότι έχουμε υποστεί πολλά δεινά, εκτός των δεινών αυτών, ο πόλεμος αυτός άφησε πίσω του και μία σφραγισμένη καταπακτή, η οποία μέσα της έχει ραδιενεργά κατάλοιπα, χαλασμένα όπλα, βιολογικά όπλα, χημικά όπλα, όπλα καταστολής, όπλα με οξυγόνο, όπλα χωρίς οξυγόνο, βαρέα μέταλλα, ελαφρά μέταλλα, μέταλλα που μαγνητίζονται και μέταλλα που σκουριάζουν, καθώς και κάποια είδη πλεκτικής με δεξιόστροφους συνεστραμμένους κόμβους και κάποια πλεκτά κασκόλ, τα οποία κλείνουν μάλλον με την τεχνική βουβό γαϊτανάκι και σαφώς θεωρούνται και αυτά μολυσμένα. Όπως καταλαβαίνετε, η ανησυχία μας είναι έντονη, καθώς αν προσπαθούσαμε να τα απομακρύνουμε από το σημείο στο οποίο βρίσκονται και να τα θάψουμε κάπου αλλού, τότε θα έπρεπε απλά να ανοίξουμε την καταπακτή, η οποία υπάρχει ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Τις επόμενες ημέρες θα σας ανακοινώσουμε περισσότερα για τα μέτρα που πρέπει να λάβουμε για αυτό το θέμα. Για τα υπόλοιπα θα σας ενημερώσει ο κύριος Λέοντας Τιστικαλίδης, ο οποίος είναι ο Γενικός Γραμματέας της Καγκελαρίας και υπεύθυνος προστασίας της ανθρώπινης ζωής. Ευχαριστούμε, Ανάστα. Καλησπέρα σας και από μένα. Όπως σας ενημέρωσε η κυρία Ανάστα Βετζάινα, ο νέος μας συνεργάτης, η ύπαρξη και μόνο της καταπακτής δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των πολιτών. Αυτή τη στιγμή μελετάμε τρόπους που θα μπορέσουν να κάνουν ασφαλέστερη τη ζωή όλων μας. Όπως καταλαβαίνετε, είμαι θα προμίας ακόμα κρίσεως. Αυτή τη φορά υγειονομικής και παρόλα τα δεινά που έχουμε υποστεί, θα πρέπει να υποστούμε κάποιες ακόμα ταλαιπωρίες. Για περισσότερες πληροφορίες θα σας ενημερώσουμε με τις προσεχείς μας ενημερώσεις. Για την ώρα, το μόνο μέτρο που έχω να αναγγείλω είναι πως απαγορεύεται η πρόσβαση πλησίων της καταπακτής, η οποία θα φυλάσσεται νυχθημερών από προσωπικών ασφαλείας.
Ευχαριστώ. Όπως ακούσατε, οι κίνδυνοι που υπάρχουν από την ύπαρξη της καταπακτής εγκυμονούν ακόμα μεγαλύτερους κινδύνους. Γι' αυτό το λόγο θα ληφθούν μέτρα, τα οποία θα είναι επιπλέον από αυτά που ήδη έχουν ληφθεί μέχρι τώρα. Αλλά διαφορετικά, ούτως ώστε να μην συμπίπτουν με τα ήδη λιμένα μέτρα και δημιουργήσουν μπέρδεμα στην αρμονικότητα των μέτρων. Ακολουθεί το προγραμματισμένο πρόγραμμα του πραγματικά προγραμματισμένου καναλιού μας. Μείνετε συντονισμένοι. Δεν μου λέτε πού είναι το τηλέφωνο αυτού του μαλάκα, πάλι μπαστούνι κατάπιε! Τι πινέκες και δεν κοιτάξτε το κομμενάκι μπροστά στις κάμερες. Ναι. Να, Ματίλτα, εσύ. Ναι, τι θες. Πας. Προς τολμάς. Όχι, το μπαστούνι δεν παίρνει τον κόλο. Έλα από εδώ, άμα θέλεις. Έλα από εδώ, αν κοτάς. Ναι, ναι, δεν σε φοβάμαι. Τι να μην σε φοβάμαι. Βλαμμένη. Ναι. Προσπαθείς να πάρεις τη θέση μου. Αυτό προσπαθείς να κάνεις, ε, και το ξέρω. Μα τι λες, πώς βγάζεις τέτοιο συμπέρασμα για μένα? Δεν έπρεπε να τους πεις πριν ότι τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν νέα μέτρα. Γιατί? Γιατί εγώ είμαι αρμόδιος για αυτά τα νέα μέτρα. Εγώ τα ανακοινώνω και κανείς άλλος. Μα δεν ανακοίνωσα κάποιο μέτρο. Είπα απλά ότι θα ανακοινωθούν. Ανακοίνωσες την ανακοίνωση για την ανακοίνωση των νέων μέτρων. Μα αυτό δεν είναι μέτρα, είναι απλά μια ανακοίνωση. Ναι, μια ανακοίνωση την οποία ανακοινώνω εγώ, καθότι εγώ είμαι αρμόδιος για τις ανακοινώσεις. Και εγώ τι θα ανακοινώνω, δηλαδή? Δημιουργείς τις συνθήκες για τις δικές μου ανακοινώσεις. Σε προετοιμάζεις το υπέδαφος. Αυτό θα κάνεις. Τίποτα άλλο. Εγώ μόνο θα ανακοινώνω. Μα δεν ανακοίνωσα τίποτα. Είπες τη λέξη ανακοίνωση. Τι είπες. Από μόνη της η λέξη ανακοίνωση προϋποθέτει μια μελλοντική ενέργεια. Τι ενέργεια! Αυτή της ανακοίνωσης τι δεν καταλαβαίνεις! Και τι να κάνω τώρα που ανακοίνωσα για την ανακοίνωση? Θα την πάρεις πίσω, αυτό θα κάνεις. Τι θα πω, ότι δεν θα ανακοινωθούν μέτρα? Όχι, πώς θα το πεις αυτό εφόσον θα ανακοινωθούν? Και πώς θα την πάρω πίσω, αφού την έκανα ήδη, αν δεν πω ότι δεν θα ανακοινωθούν? Ζητήσεις συγγνώμη, αυτό θα κάνεις. Από ποιον? Από μένα φυσικά, εφόσον προσπάθησες να μου πάρεις τη θέση. Συγγνώμη, δεν ήθελα να σου πάρω τη θέση. Δεν άκουσα. Συγγνώμη, δεν ήθελα να σου πάρω τη θέση. Θα ήθελα να μου υποσχεθείς ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να ξανασυμβεί. Ωραία λοιπόν, δεν θα ξαναπώ τη λέξη ανακοίνωση άλλη φορά σε ενημέρωση τύπου. Είναι θέμα εξουσίας, meine Liebe. Το καταλαβαίνεις? Νομίζω πως ναι. Είναι θέμα αρχών, meine Kleine. Το καταλαβαίνεις? Παίρνω φόρα και σπάω τη γυάλα. Μια ζωή στη βιτρίνα δεν ζω. Προτιμώ σαν τη μύγα στο γάλα να ψάχνω τον εαυτό μου να βρω. Έχω μια ζωή
θα το κάνω μόνο εγώ. Σε κανένα δεν τη χαρίζω, λυπάμαι. Για μένα θα ζω. Είσαι καλά? Τι είναι εδώ πέρα? Γιατί φωνάζετε έτσι? Λοιπόν, ακούω, τι γίνεται εδώ? Τίποτα. Ο Λέων. Όχι, δεν είναι τίποτα, είναι ανακοίνωση. Ποια ανακοίνωση? Η Ανάστα τους είπε πριν ότι τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν νέα μέτρα. Και τι, δεν θα ανακοινωθούν? Όχι, αλλά αυτά τα μέτρα τα ανακοινώνω εγώ και κανείς άλλος. Δεν μου λέτε? Θα σοβαρευτείτε επιτέλους. Εδώ έχουμε μια κρίση. Μια καταπακτή που είναι σαν το κουτί της Πανδώρας. Την οποία εάν ανοίξουμε ή αν γίνει κάποιο λάθος και ανοίξει από μόνη της, μπορεί να έρθει ο τέλος του κόσμου. Κι εσείς κάθεστε και μιλάτε για ιεραρχίες και ποιος θα κάνει τις ανακοινώσεις. Αλλά αν χαθούν οι ιεραρχίες και η τάξη, καλή μου, τότε θα έρθει το τέλος του κόσμου. Όχι με το άνοιγμα της καταπακτής. Τι εννοείς? Τι εννοώ, να μην σε νοιάζει, τι εννοώ, να κοιτάς τη δουλειά σου. Αυτή είναι η δουλειά μου, να κοιτάζω την καταπακτή. Ναι, να την κοιτάζεις να μην ανοίξει. Αυτό ακριβώς. Κοιτάζε την λοιπόν και ας τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εγώ είμαι ειδικός. Εγώ είμαι ειδικός. Ηρεμήστε και οι δύο αμέσως. Τι είναι αυτό που λέτε? Εδώ κοιτάμε πώς θα πείσουμε τον κόσμο για τα νέα μέτρα και κοντεύουμε με τους καυγάδες να σταματήσουμε και την παραγωγή τους. Ένα μυαλό έχω, τι να κάνω? Πώς θα συλλάβει να σκεφτεί τόσα νέα μέτρα? Γι' αυτό και έχουμε εδώ την ειδικό μας. Ως επιστήμονας έχει τον τρόπο και τη γνώση και να σκεφτεί νέα μέτρα και να τα κάνει αποδεκτά στον κόσμο. Πάντα όμως επειδή χρειάζονται. Ναι, θα σου έλεγα τώρα, αλλά... Πάντα με επιστημονική ορθότητα, αγαπητή μου. Αυτό χρειάζεται η εποχή μας. Την επιστημονική ορθότητα που θα ορίζει τα νέα μέτρα. Και αν δεν χρειάζονται νέα μέτρα? Τότε τι να την κάνουμε την επιστημονική σας ορθότητα, ε? Δεν έχετε καταλάβει κάτι, αγαπητοί μου. Για να έχει ρόλο ύπαρξης η επιστημονική σας ορθότητα, θα πρέπει να συνδεθεί με νέα μέτρα. Η αύξηση των μέτρων είναι ανάλογη με την ισχύ του ρόλου της επιστημονικής σας ορθότητας. Δηλαδή μου λέτε ότι είμαι εδώ απλά για να επιβάλλω μέτρα? Όχι, τα μέτρα τα επιβάλλω εγώ, εσείς εδώ να επικυρώνεις. Ακόμα και αν δεν χρειάζονται. Κατάλαβε το, αγάπη μου. Αν δεν χρειάζονται τα μέτρα, δεν χρειάζεσαι ούτε κι εσύ. Σε φέραμε στην παρέα μας για να ενισχύσεις την ύπαρξή τους. Αυτό το μαγαζί έχει κάποιους κανόνες, κοπέλα μου. Και αν δεν χρειάζονται? Τι θα πει δεν χρειάζονται? Εσύ η ίδια είδες τι έχει μέσα η καταπακτή και είπες πόσο επικίνδυνο είναι, το γνωρίζεις. Ναι, αλλά αυτά που είπα είναι σύμφωνα με τα χαρτιά που μου δώσατε. Δεν έχω κάνει αυτοψία μέσα στην καταπακτή να δω αν όντως ισχύουν αυτά που μου λέτε. Και πώς θα κάνεις αυτοψία, αγαπητή μου? Με το να την ανοίξω και να δω, να κάνω μετρήσεις. Μα αυτό ακριβώς δεν πρέπει να γίνει. Δεν πρέπει να ανοίξει η καταπακτή, αυτό λέμε. Και πώς θα δω τι υπάρχει μέσα? Τα χαρτιά που διαβάζεις τα γράφουν όλα. Ανάγνωση δεν ξέρεις? Ξέρεις τι θα γίνει αν ανοίξει η καταπακτή? Τέλος πάντων. Αυτό ακριβώς θα γίνει. Τα τέλος των πάντων. Θα ηρεμήσει επιτέλους. Είπα τέλος πάντων για να δώσω τόπο στην οργή. Και έδωσες. Ελπίζω! Ο κόσμος πρέπει να πιστεί με κάποιο τρόπο για αυτά που θα του κάνουμε. Και με αυτή σας στάση δεν γίνεστε καθόλου πιστικοί. Χαμότο. Και τι έχουν αυτιά εδώ μέσα. Νομίζω ότι δεν θα υπάρξει κανένα θέμα. Γιατί κανένα δεν παίζει με την υγεία του? Κορίτσια. Κορίτσια, θέλω να σας πω ένα μυστικό να το μοιραστώ μαζί σας. Ο λαός δεν διακινδυνεύει την υγεία του. Ακόμα κι αν είναι να πεθάνει για αυτήν. Περίεργη θέση. Ναι, όντως, αλλά είναι αληθινή. Ωραία, και ποιο είναι το επόμενο πλάνο? Γιατί οι καταπακτές είναι εκεί και οι κίνδυνοι λοχεύουν. Νομίζω ότι σε πρώτη φάση θα πρέπει να καταστήσουμε σε αυτό το σπίτι. Μην μου μιλάτε με τόσο όμορφες λέξεις, κάτι παθαίνω. Γιατί μου μιλάς το πληθυντικό? Δεν ξέρω, αλλά όταν ακούω το καταστήσουμε σαφές, κάτι παθαίνω. Τι τις έκανες εκεί, ηλίθεια? Δεν ξέρεις ότι άμα ακούσει καταστήσουμε σαφές? Αχ, πάλι το είπατε. Δεν μπορώ, θέλω να ξαπλώσω με κάποιον. Δεν το ήξερα, συγγνώμη. Και πώς σταματάει αυτό? Πυρηνική έφυξη. Ευχαριστώ, Λέοντα. Παρακαλώ. Τι ήταν αυτό? Έτσι ξεκλειδώνει η Ματίλντα. Πρέπει να της πεις τη φράση πυρηνική έκρηξη. Και ορίστε.
Λοιπόν, ας σοβαρευτούμε επιτέλους. Νομίζω αυτό που προέχει είναι να προσφέρουμε στον κόσμο την αίσθηση της ασφάλειας. Εγώ από την πλευρά μου μπορώ να αναπαράγω τα δεδομένα που λέτε και να δίνω περισσότερη έμφαση, ας πούμε, στο φόβο του θανάτου. Όμως επειδή ο κόσμος έχει κουραστεί τόσο καιρό με όλα αυτά που συμβαίνουν, θα πρέπει να βρεθεί, να εδραιωθεί ένας καινούριος φόβος. Να υπάρξουν νέα στοιχεία που θα δώσουν στο κοινό μου ένα καινούριο πρόβλημα που ακόμα δεν έχει σκεφτεί ότι υπάρχει και την ελπίδα για μια νέα σωτηρία. Και εκεί χρειαζόμαστε σε έναν Άστα μου που ως επιστήμονας έχει τον τρόπο και τη γνώση και να εξετάσει τα δεδομένα και να προτείνει τα προβλήματα που θα θέλουν λύση. Ίσως αν λόγω χημικών, βιολογικών και πυρηνικών καταλήπων υπήρχε ο κίνδυνος της υπερέκθεσης στο φως, θα μπορούσαμε να προτείνουμε την μείωση των φωτορύπων που παράγει η ανθρώπινη δραστηριότητα. Ναι, αυτό είναι σωστό! Σίγουρα. Συνύπαρξη τόσων πολλών πραγμάτων στον ίδιο χώρο θα μπορούσε να επιφέρει ένα εκρηκτικό μείγμα σοβαρές επιπλοκές. Αυτό είναι οι επιπλοκές! Μαγική λέξη! Περιέχει τόσο πολλά μέσα της, αλλά και τόσο καθόριστα. Να! Γι' αυτό χρειαζόμαστε την επιστήμη. Ίσως θα πρέπει να το συνδέσουμε κάτι άλλο πιο γενικευμένα ειδικό, που να συνδέεται με μια εμφανή αφάνεια με τα μέτρα, για να γίνει πιο κατανοητό στον κόσμο. Θα το σκεφτώ και θα σας πω. Για την ώρα αισθάνομαι κουρασμένη. Με χρειάζεστε τίποτα άλλο? Όχι, προς το παρόν τίποτα. Ευχαριστούμε. Παραλίγο να χαλάσουν όλα. Αν άνοιγε την καταπακτή, τι θα γινόταν? Αλήθεια ξέρεις τι έχει μέσα? Όχι, ποιος να ξέρει. Το θέμα είναι να είμαστε ασφαλείς. Και αν δεν έχει τίποτα μέσα? Τότε είναι ακόμα πιο επικίνδυνο αν ανοίξει. Και τα μέτρα? Τα μέτρα είναι προληπτικά. Έχει ή δεν έχει τίποτα μέσα? Κι όμως επαναλαμβάνω, αν δεν έχει τίποτα μέσα, τότε είναι καλύτερο να μην ανοίξει. Ευτυχώς που υπάρχει η τηλεόραση. Δυστυχώς. Αλήθεια, τι να παίζει τώρα? Διαφημίσεις. Χρειάζονται για να μας θυμίζουν την κανονικότητα. Ναι, ωραίο πράγμα οι αναμνήσεις μιας κανονικότητας. Ωραίο πράγμα οι αναμνήσεις μιας κανονικότητας, ε. Τι είπες? Τίποτα, λέω. Η τηλεόραση πρέπει να έχει διαφημίσεις τέτοια ώρα. Μπορεί και να παίζει, αλλά γιατί θες να δεις διαφημίσεις? Σε παρακαλώ, αν την άνοιγες για λίγο, θα ήθελα να δω αν παίζει διαφημίσεις. Να την ανοίξω, αλλά με όλα αυτά που συμβαίνουν, τη μία παίζει, την άλλη όχι. Μετά την οικονομική κρίση ήρθε η κοινωνική απόσταση και έπειτα ο μεγάλος πόλεμος. Το πρόβλημα με τον πόλεμο ήταν ότι πλέον οι στρατιώτες μας είχαν συνηθίσει την κοινωνική απόσταση και μην μπορώντας να κάνουν δημιουργίες, σφάχτηκαν μόνοι τους για το κοινό καλό. Εκεί λοιπόν που είπαμε ότι θα ησυχάσουμε, ήρθε η καταπακτή και είμαστε όλοι αναγκασμένοι να ζήσουμε σε μια νέα κανονικότητα, με νέα αγαπημένα μέτρα. Το μήνυμα αυτό θα προβάλλεται στους δέκτες σας μέχρι να σας γίνει τατουάζ στον εγκέφαλο. Άρα, πάλι κόπηκε το ρεύμα. Με όλα αυτά που συμβαίνουν, τα έχουν κάνει όλα μπουρδέλο. Εσύ... εσένα κάπου σε ξέρω. Κάπου σε έχω ξαναδεί. Θεέ μου, δεν είναι δυνατόν. Είσαι ο... Κανείς δεν είμαι που να ξέρεις. Κάτσε λίγο, μην κουνιέσαι. Είσαι εκείνος, σε θυμάμαι. Ο ποιος? Αυτός εκεί στην τηλεόραση. Αυτός που μας έκλεψε τα χρώματα. Μας έριξε στο σκοτάδι.
Επιτρέπεται μόνο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μιλάνε, εφόσον αυτό συντελεί στην ενημέρωση του κοινού. Κάτι που οφείλουμε να πράξουμε για να ρίξουμε φως στην υπόθεση. Έτσι λοιπόν. Μίλησα προς πάση και άνοιξε το φως. Σε παρακαλώ, δεν έχω κανέναν εδώ. Είμαι μόνος μου. Μη μου κάνεις κακό. Ακόμα και έτσι με φοβάσαι, ε. Η εξουσία γι' αυτό είναι το μεγαλύτερο ναρκωτικό. Σου δίνει φτερά ακόμα και όταν σου έχουν κοπεί τα πόδια. Κοίταξε τον εαυτό σου. Στέκεσαι εκεί, πειθαρχημένος και υπάκουος απέναντί μου, ακόμα κι αν είμαι σε τέτοια χάλια. Θα μπορούσες να με σκοτώσεις, να με κάνεις ό,τι θέλεις, όμως τίποτα. Εσύ στέκεσαι πειθαρχημένος και υπάκουος, περιμένοντας να δεις τι θα σου πω εγώ. Μα δεν θέλω να σε σκοτώσω. Αδύναμοι άνθρωποι. Αν ήσουν στη θέση μου στην παραλία και με έβρισκες, τι θα έκανες? Σε πνίγα ή θα παίρνω μια πέτρα να σου λιώσω το κεφάλι. Θα το κάνεις? Όχι. Αυτές οι μέρες έχουν τελειώσει πια για μένα. Σε λίγη ώρα η κυρία Ανάστα Βετζάινα και ο κύριος Λέοντας Τιστικαλίδης θα προβούν σε νέες ανακοινώσεις σχετικά με την καταπακτή που όλοι ξέρετε ότι υπάρχει. Άρα, κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν υπάρχει. Από ό,τι με ειδοποιούν από το κοντρόλ, οι υπεύθυνοι ήδη έχουν αρχίσει να ετοιμάζονται. Είναι, όπως φαίνεται, έτοιμοι να ξεκινήσουν. Καλησπέρα σας και πάλι. Σύμφωνα με έρευνες που έχω πάρει από διάφορα εντομολογικά κέντρα σε όλο τον κόσμο, έχω να αναφέρω πως υπάρχουν ραγδαίες εξελίξεις στο θέμα της καταπακτής. Δυστυχώς, όλος ο πλανήτης φαίνεται να έχει καλυφθεί από την επιρροή της. Για να γίνω συγκεκριμένη, ομάδα ερευνητών στον Αμαζόνιο ανακάλυψε μία μετάλλαξη πεταλούδας του είδους Blue Morphos. Το είδος αυτό είναι γνωστό για το μεγάλο του μέγεθος και για τα υπέροχα φτερά του σε χρώμα Blue Electric. Η μετάλλαξη αφορά το μέγεθος αλλά και το χρώμα της πεταλούδας, καθώς τα συγκεκριμένα δείγματα που ελέγχθηκαν ήταν πολύ μικρότερα σε μέγεθος, αλλά ήταν και ασπρόμαυρα. Δεν θα ήθελα να ζω σε έναν κόσμο με μικρές και ασπρόμαυρες πεταλούδες. Θα λείπουν, παρακαλώ, οι συναισθηματισμοί. Συγγνώμη. Ευχαριστώ. Σύμφωνα με τις έρευνες, το είδος αυτό κινδυνεύει να μικρύνει τόσο, ώστε να μην είναι ορατό από τα ανθρώπινα μάτια. Επαγωγικά κινδυνεύουν και άλλα είδη πεταλούδων να χάσουν το χρώμα τους και να γίνουν και αυτά ασπρόμαυρα. Όπως δείχνουν οι μελέτες, αυτή η μετάλλαξη σχετίζεται με τη ραδιενέργεια που εκλείεται από την καταπακτή όταν έρχεται σε συσχετισμό με το φως, ίσως με κάθε είδους πηγής φωτός. Για τους λόγους αυτούς και μέχρι να γίνει σαφέστερο το τι γίνεται με αυτή την πεταλούδα, το είδος αυτό θα ονομάζεται Blue Morphos Reticulus. Ευχαριστούμε. Καλησπέρα σας και από μένα. Όπως ακούσατε από την κυρία Βετζάινα, δυστυχώς οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Λαμβάνοντας λοιπόν εις γνώση μας τα τελευταία δεδομένα και έχοντας λάβει υπόψη μας τα κάτωθη άρθρα του Συντάγματος 119-43-633-46 τετραγωνική ρίζα του 15x4, αποφασίζουμε αυθορή και παραχρήματη διακοπή του φωτισμού της παρούσας ταινίας. Επίσης, απαγορεύονται ρητά, φώτα σε σπίτια, φώτα σε αυτοκίνητα, ανοιχτά κινητά με φως, αναπτήρες, φακί, κεριά, φώτα σε τζάκια, φωτιές, ψήσιμο σε κάρβουνα, πειρακτωμένα μάτια κουζίνας, λευκά και ανοιχτό χρώμα ρούχα. Θα γίνονται αυστηρές συστάσεις στον κόσμο για αντικείμενα που ανακλούν το φως, όπως λίες και στριπνές επιφάνειες, κάτωπτρα και ανάλογα αντικείμενα. Τα μέτρα θα ισχύσουν από εδώ και στο εξής. Εάν υπάρχουν ερωτήσεις που διαφωνούν ή κοιτούν με περίσσο σκεπτικισμό τα νέα μέτρα ή ερωτήσεις που απορρίπτουν το συσχετισμό του νέου είδους πεταλούδας με την καταπακτή, οι ερωτώντες θα τιμωρούνται παραδειγματικά. Επιτρέπονται μόνο οι ανοιχτές τηλεοράσεις στις ώρες ενημέρωσης του κοινού.
Ευχαριστώ. Όπως ακούσατε, ο τεράστιος κίνδυνος να υπάρξουν ασπρόμαυρες πεταλούδες στον Αμαζόνιο δημιουργεί την ανάγκη της μείωσης των φωτορύπων που παράγει ο άνθρωπος. Θα είμαστε σε συνεχή επικοινωνία για τις νέες εξελίξεις. Μείνετε συντονισμένοι. Καλό σας βράδυ. Ο Λέοντας πρέπει να είναι τελείως ηλίθιος. Καμένος από την εξουσία. Ωραία να φοβήσει τον κόσμο. Να τον κάνεις να πιστέψει πως κάτι θα το σκοτώσει πριν την ώρα του. Αυτό είναι καλό. Αλλά να του κόψει τα φώτα και τα μάτια της κουζίνας. Αυτό είναι ηλίθιο. Και άλλοι τι μαλακίες για σπρώμαυρες πεταλούδες κάθεται και λέει. Τι? Η κάμερα γράφει τόση ώρα. Τι σου είπα προηγουμένως? Ναι, αυτό το είπα! Και τι μας το είπα, ξύπα! Τι παράδειγμα θα δώσεις στον κόσμο όταν ανοίγεις τα φώτα την ώρα που λες τους άλλους να τα κλείσουν? Αυτά, αγάπη μου, συμβαίνουν μόνο όταν είμαστε στον αέρα. Τώρα δεν είμαστε. Ναι, αλλά η κάμερα γράφει. Κατάρα. Αυτό το είχα ξεχάσει. Εσύ, γυρνά απ' την άλλη! Δεν μου λέτε, τι μαλακίες κάνετε? Πώς θα βγάλω δελτίο ειδήσεων χωρίς να φαίνομαι? Μην είναι οι κανονισμοί, γλυκιά μου, δεν φταίω εγώ! Και ποιος έβαλε αυτούς? Παροχημένο από κατάστημα του κλείσματος! Καταρχάς, μα την τεχνική μου μη βρίζεις! Δεν φταίω εγώ και κατά δεύτερον, εγώ τα μέτρα να κοινώνω. Τους κανονισμούς τους επιβάλλει δεσποινής από εκεί. Και εσύ ρε βλαμμένη, τι παπαριές κάθισε και λες για σπρώμαυρες πεταλούδες της Μαδαγασκάρη? Του Εκουαδόρ είναι οι παπαριές, Οι πεταλούδες. Γιατί το Εκουαδόρ είναι κοντά? Όχι, αλλά εκεί βρίσκονται οι πεταλούδες. Ρε θα μας πάρουν με τις πέτρες! Τι σχέση έχει καταπακτεί με το Εκουαδόρ και τις πεταλούδες του? Δεν ξέρω. Μου ζητήσατε να βρω ένα συσχετισμό που να έχει να κάνει με το σβήσιμο των φώτων. Ήταν ότι καλύτερο είχα. Μάλλον δεν προσπάθησες αρκετά! Ματίλτα, καλή μου, μην ταράζεσαι. Θα χαλάσεις την εικόνα σου. Γιατί ρε, ποιος μας βλέπει? Κάμερα. Πάλι εδώ είσαι εσύ. Τι σου είπα προηγουμένως? Κάμερα τόση ώρα γράφει και μπορεί να μας βλέπει και ο λαός. Στα αρχίδια μου ο λαός είναι σε κοινωνική απόσταση. Δεν μας ενδιαφέρει. Θα μου πει κάποιος. Πώς αυτόν τον κόσμο θα τον πείσω ότι μια ασπρόμαυρη πεταλούδα της Μαδαγασκάρης... Του Εκουαδόρ! Δεν με ενδιαφέρει η γεωγραφική τοποθεσία της πεταλούδας, κουκλίτσα μου! Όχι, αλλά μπορεί να τα μπερδέψεις και αυτό δεν θα είναι πιστευτό. Τι να μπερδέψω, κοριτσάρα μου! Πες μου πώς αυτόν τον κόσμο θα τον πείσω ότι μια ασπρόμαυρη πεταλούδα στο Εκουαδόρ έστω έχει σχέση με μια καταπακτή που βρίσκεται χιλιάδες μίλια μακριά. Ίσως έχασε το χρώμα της από το φως. Ή μεταλλάχτηκε από όλα όσα έχω συμβεί τελευταία. Και η καταπακτή κοριτσάρα μου τι σχέση έχει με αυτό? Αν ήταν πιο κοντά θα μπορούσε να έχει. Έλα όμως που δεν είναι! Μα τι τα καλά μου, ηρέμησε, ηρέμησε. Χάνεις το κάτω κείμενο του σενάριου της ταινίας. Δηλαδή τι χάνω? Αυτό που θέλει να πει ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης της ταινίας. Δες τους τίτλους στο τέλος και θα καταλάβεις. Και τι με ενδιαφέρει θέλει να πει ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης ταινίας κλεισμένη στα σκοτάδια να προσπαθώ να πω τις ειδήσεις? Πάλι δεν καταλάβεις. Περίμενε. Ανάστα. Ανάστα! Ναι. Πόσο χρόνο είμαι η ζωή σε ακούν τα πυρηνικά, παιδί μου? Δεν εξαρτάται. Ανάλογα, από μερικές δεκάδες μέχρι εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια. Τώρα κατάλαβες, Ματίλντα, γλυκιά μου? Όχι, ακόμα δεν έχω καταλάβει. Θα καταφέρουμε να σε σχετίσουμε. Την καταπακτή με το είδος της πεταλούδας του Εκουαδόρ. Σωστά, Εκουαδόρ! Επαναλαμβάνω. Αν καταφέρουμε να συσχετίσουμε την καταπακτή με το νέο είδος της πεταλούδας, σε μια πρώτη ανάγνωση δείχνουμε οικολογική συνείδηση. Η βλακεία. Για πηγαίνε παρακάτω. Αν καταφέρουμε να πείσουμε τον κόσμο ότι σχετίζεται η πεταλούδα μας με την καταπακτή μας,
Πάτε σε μια δεύτερη ανάγνωση. Θα εξασφαλίζουμε τη διάρκεια. Δηλαδή, εάν τα υλικά που έχει μέσα της η καταπαυτή έχουν χρόνο ζωής... Μερικές δεκάδες μέχρι εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια. Τότε πάει να πει ότι πρακτικά ο κίνδυνος της καταπακτής δεν θα πάψει ποτέ να υπάρχει. Και αν δεν πάψει ποτέ να υπάρχει, τότε εμείς θα έχουμε τον έλεγχο. Θα είμαστε χρήσιμοι. Ακριβώς. Και όταν είσαι χρήσιμος, ο άλλος στηρίζεται σε σένα και σε ακούει για όσο καιρό νομίζει ότι τον προστατεύεις. Για μερικές δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια. Είναι θαυμάσιο να κρατάς τον κόσμο στα χέρια σου. Ο Φιούρερ έλεγε, απλοϊκέ μου φίλε, ότι η μεγάλη δύναμη του ολοκληρωτικού κράτους είναι να κάνει αυτούς που το φοβούνται να θέλουν να το μιμηθούν. Έτσι ακριβώς έγινε. Χρόνια τώρα προσπαθούσαμε να επιβάλλουμε την απόλυτη υπακοή στον κόσμο. Και ο τρόμος ήταν το μόνο κλειδί που άνοιγε όλες τις πόρτες. Τρομοκρατία, κάμερες ή μάσκες. Ένας μεγάλος πόλεμος, χρεοκοπία. Το μαγαζί είχε από όλα τα καλά που θέλει ο κόσμος για να υποταχθεί και μάλιστα με την ψήφο του. Γιατί? Γιατί ο κόσμος είναι αδυνάμος. Άκου τώρα τη συνέχεια. Πώς θα καταφέρουμε να το κρατήσουμε τόσο? Δεν θα το κρατήσουμε τόσο, θα το κρατήσουμε όσο το χρειαζόμαστε. Θα είμαστε οι προστάτες του κόσμου. Ο κόσμος υποτάσσεται πιο εύκολα στους προστάτες από ό,τι στους δικτάτες. Αυτός που θα δεχτεί την προστασία σου μπορεί άνετα να γίνει σκλάβος. Συγγνώμη που διακόπτω, αλλά αν τελικά δεν έχει τίποτα μέσα η καταπακτή... Τότε είναι χρήσιμο να μην ανοίξει. Ναι, αλλά αν δεν έχει τίποτα μέσα, είναι λάθος να κρατάμε τον κόσμο στο σκοτάδι. Να και επαναστάτρια! Από κάπου και με ημέρα να την βγήκε κι αυτή. Δεν μου λες, εσύ αναλαμβάνεις η ίδια προσωπικά την ευθύνη να ανοίξει την καταπακτή. Εμπρός, πάμε τώρα μαζί. Θα γίνει ηρωίδα αν δεν έχει τίποτα μέσα, ή κατασυρωίδα ολοφόνος, αν έχει κάτι από τα χαρτιά που διαβάζεις. Δεν μπορώ να πάρω τέτοια ευθύνη. Τότε λοιπόν, ηρωίδα της συμφοράς, κάτσε στο πινακάκι σου και κάνε τη δουλειά σου χωρίς καμία αντίρρηση. Θα υπάρχει κάποιος ασφαλής τρόπος να δούμε τι υπάρχει μέσα. Δες, παιδί μου. Κοίταξε όλο αυτό τον κόσμο. Όλοι αυτοί στηρίζονται στην αυθεντία σου. Ξέρεις εκεί πέρα κάτω πόσο σέβονται τις αυθεντίες και τους επιστήμονες. Εσύ είσαι μία από αυτές. Ξέρεις τι θα γίνει αν ξαφνικά ανοίξει η καταπακτή και δεν υπάρχει τίποτα μέσα? Δεν θα σε χρειάζονται άλλο. Μπορεί να αποκτήσεις βέβαια μια απότομη δόξα, αλλά το κύρος, η δύναμη, το μεγαλείο που διαθέτεις θα χαθούν. Δεν θα είσαι πια η πρωταγωνίστρια της ταινίας, αλλά ένα απλό ρεπορτάζ αρχείου. Δεν υπάρχει τρόπος να δούμε τι υπάρχει μέσα στην καταπακτή. Ακριβώς. Γι' αυτό θα κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τη δουλειά μας και θα βάζουμε μέτρα. Δημιουργούν αίσθημα ασφαλείας. Ναι, αλλά πολλά από αυτά είναι παράλογα και ο κόσμος δεν μπορεί να τα τηρήσει. Το θέμα δεν είναι να τηρήσει ο κόσμος τα μέτρα. Το θέμα είναι να υποταχθεί στη θέλησή μας. Ναι, ναι. Γιατί τότε θα καταλάβει ότι είναι παράνομος και ότι έχει περάσει στη λάθος μεριά. Ναι. Και τις πρόμαυρες πεταλούδες? Αυτές τις γαμημένες τις κρατάμε στο προσκήνιο όσο τις χρειαζόμαστε. Ως τότε είναι μου τρόπους να βάζω μέτρα. Μέτρα! Τρόπος να βάζει μέτρα! Παντού μπορεί να υπάρχουν μέτρα! Ακόμα και στον τρόπο που μασάει κανείς την τροφή του. Όμως οι ασπρόμαυρες πεταλούδες... Δεν θέλω να ζω σε έναν κόσμο με ασπρόμαυρες πεταλούδες! Αν γράφει δεν με πειράζει καθόλου! Πάντα ήθελα να μιλάω μπροστά από μια κάμερα που γράφει! Να είμαι γνωστή! Να έχω δύναμη! Όμως αυτό που γίνεται εδώ είναι τελείως ηλίθιο και πώς μπορώ να το υποστηρίξω.
Κυρίες και κύριοι, ακολουθώντας τα νέα μέτρα για την ασφάλειά μας... Συγγνώμη, προσπαθώ να διαβάσω. Τι λέει εδώ? Α, ναι. Από λεπτό σε λεπτό αναμένεται να προβούν σε διαδόσεις, σε δηλώσεις... Οι αρμόδιοι για την κρίση που ταλανίζει τη σύγχρονη τη σύγχρονη κοινωνία. Αργούν να έρθουν, ίσως και με το σκοτάδι που επικρατεί, φοβούνται μη σκοντάψουν πουθενά, ξέρετε και... Τα μικρόφωνα είναι ανοιχτά! Είτε σαν την ηλίθεια ότι είμαστε ίδια! Ματίλντα, ο Μαλάς και η γκόμενα είναι στο στούντιο και περιμένουν. Τι? Και γιατί δεν με ειδοποίησατε? Γιατί βλέπω να σου αποβλαμμένη. Έχεις το διάλογο με τις μαλακές του καθενός εδώ μέσα. Ωραία λοιπόν. Όπως ειδοποιούμε από το control, οι υπεύθυνοι είναι ήδη στις θέσεις τους. Και πώς θα τους δείτε φυσικά με τα φώτα κλειστά? Θα σας κάνουν όμως τις ενημερώσεις που πρέπει. Σε αυτό το μαύρο κλίμα που έχει δημιουργηθεί από την καταπακτή. Καλησπέρα σας. Δυστυχώς τα νέα είναι ανησυχητικά, διότι φαίνεται ότι το είδος της πεταλούδας Blue Morphos Ridiculous είχε αρχίσει να εξαπλώνεται και πλέον, εκτός από το Εκουαδόρ, αρχίζει να εμφανίζεται και στην Παταγωνία. Βλέπετε, οι πεταλούδες άρχισαν να μεταναστεύουν και να μικραίνουν ακόμα περισσότερο σε μέγεθος. Επίσης, παρατηρήθηκε στα βροχοδάση και ένα ασπρόμαυρο ουράνιο τόξο, χωρίς ακόμα να μπορούμε να εξηγήσουμε το γιατί. Πιθανόν ο ήχος, σε συνδυασμό με τα ραδιενεργά ισότοπα που εκλείονται από την καταπακτή, προκαλούν την αφαίρεση των χρωμάτων που ανακλώνται με το φως. Δαπανώνται πολλά χρήματα στην έρευνα και σύντομα θα έχουμε αποτελέσματα. Όπως ακούσατε από την προλαλήσασα, η κατάσταση είναι κρίσιμη και μελετάμε τρόπους αντιμετώπισης της. Για τον λόγο αυτό, αποφασίζουμε τη σύγκαση όλων των ήχων που μπορούν να παραχθούν από μηχανές παραγωγής ήχου. Ολισθηρό οδόστρωμα, εξατμίσεις, κροτίδες εξαιρουμένων αυτών της αστυνομίας, σιδηροδρόμους, αεροπλάνα, κόρνες και ντουντούκες. Επίσης, απαγορεύουμε τη σύγκαση των ήχων που μπορούν να παραχθούν από φυσικές παραγωγές. Όπως δηλαδή γαμίσματα σκύλων, νιαγουρίσματα γατών, ανθρώπινες φωνές και τραγούδια. Και τι άλλο συνεπάγεται διατάραξη της απολύτου ησυχίας? Ως εκ τούτου ιδρύουμε ειδικό σώμα παρακολούθησης των παραγωμένων δεσιμπέλ από οποιαδήποτε δράση και δραστηριότητα, τα οποία πλέον θα θεωρούνται επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία. Το μέτρο αυτό θα ισχύσει από τη στιγμή της λήξης της ανακοίνωσης αυτής. Ευχαριστώ. Εγώ φαίνομαι ηλίθιος! Ηλίθιοι είστε εσείς! Πρόβατα από την παραγωγή! Χίμινες! Επαναστάτες του κόλου που βάζετε τα λόγια κάθε μίζερου μικρόαστου συγγραφής κουμπέτα από τα δικά μου μέτρα! Ηλίθιοι! Και έγινε πάλι τα ίδια! Βγάλτε ρε από εκεί τη λεζάντα! Ηλίθιοι! Όποιος διαβάσει τη λεζάντα θα τιμωρηθεί πάρα! Πόσο ηλίθιος μπορεί να είσαι, αδελφάκι μου? Πώς θα πείσω τον κόσμο για αυτά που θες όταν έχεις κόψει τη δική μου ομιλία? Δεν καταλαβαίνεις. Το σχέδιο είναι ευφυές και η παραγωγή γαμιέται. Πρώτα τους κλείσαμε το φως, τους βάλαμε στα σκοτάδια. Και τώρα τους κλείνουμε και το στόμα. Πλέον και να θες να διαμαρτυρηθείς, πώς θα το κάνεις? Εγώ σαν εγώ δεν στο επιτρέπω, λαουτζίκο. Τι έχει με την παραγωγή? Τι έχω με την παραγωγή? Τίποτα δικά μου λέω. Πρώτα μου βάλανε τη λεζάντα, έπειτα εσύ να με λες ηλίθιο. Τι? Μια στιγμή. Θα το λύσουμε. Ναι. Τι? Όχι, όχι. Όχι, όχι, να μην έρθεις εδώ, στο γραφείο μου. Στο γραφείο μου αυτά. Λέοντος Σοφού 7. Ευχαριστώ. Ποιος ήταν? Η Ανάστα, κάτι δημοσιεύματα λέει.
Πάμε από εδώ. Πρέπει να φύγουμε από το στούντιο. Εδώ και οι τείχοι έχουν αυτιά. Το διαβάσετε αυτό. Καλησπέρα. Ποιο? Αυτό που λέει εδώ. Τι λέει εκεί? Στον μεγάλο κορυλογενή ύφαλο μέσα στη θάλασσα έχουν αρχίσει να παρατηρούνται ασπρόμαυρες λωρίδες νερού. Mm. Έχουν χάσει το μπλε χρώμα τους και τα ψάρια καθώς και τα υπόλοιπα θαλάσσια όντα δείχνουν ότι τις αποφεύγουν. Έχουμε τρελαθεί τελείως, ρε. Τι είναι αυτά? Αρκετιά, όχι να σου πω. Σκουπίδια φυλάδες. Άκου εκεί ασπρόμαυρα νερά και παπάρια μέντολες. Ναι, αλλά το φαινόμενο επεκτείνεται και δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Τι πρέπει να γίνει, δηλαδή, βάζουμε μέτρα. Ναι, αλλά τα σωστά. Από τότε που άρχισαν να επιβάλλονται οι νέοι κανονισμοί, ο κόσμος, η φύση έχει αρχίσει να αντιδρά με περίεργο τρόπο. Μήπως κάνεις κάποιο λάθος, γλυκιά μου, τη φύση ούτε ο κόσμος. Η καταπακτή τα κάνει όλα αυτά. Αν τα έκανε η καταπακτή σε τόση απόσταση, τότε εμείς που είμαστε δίπλα, γιατί δεν έχουμε πάθει ακόμα τίποτα. Γιατί. Δηλαδή, δρά, τηλεμετρικά αυτό κάνει. Δρά από μακριά. Και πού το ξέρεις αυτό? Αφού τους ίδιους γνωρίζεις αν υπάρχει κάτι μέσα. Τι γιατί να το γνωρίζω? Για να το ξέρεις. Γιατί να το ξέρω? Για να το γνωρίζεις. Όχι, και εσύ που το ξέρεις, τι κερδίζεις. Σταματήστε να παίζετε την κολοκυθιά, γιατί εδώ συμβαίνει κάτι χειρότερο. Τι χειρότερο από έναν ασπρόμαυρο κόσμο? Χαίστηκα για τα χρώματα. Αυτό εδώ θα μας κάνει μεγάλο κακό. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Τι συμβαίνει? Από τη λήψη των νέων μέτρων έχουν αυξηθεί αυτοκτονίες σε όλη τη χώρα. Οι άνθρωποι αισθάνονται πολύ πιο μίζεροι από ό,τι πριν, πολύ πιο φοβισμένοι και εξαιρετικά ανασφαλείς όταν ξέρουν πως δίπλα τους υπάρχει ένα τόσο μεγάλο κακό. Ένα κουτί της Πανδώρας έτοιμο να σπείρει το θάνατο αν κάτι πάει στραβά. Οι αντοχές του κόσμου έχουν ελαχιστοποιηθεί και μπορεί να άντεξαν το σβήσιμο των φώτων της πλατείας, όμως τη φήμωση της φωνής τους φαίνεται να μην την αντέχουν καθόλου, εφόσον δεν μπορούν πλέον ούτε να εκφραστούν. Μα καλά είναι τόσο ανόητο τελικά. Αφού υπάρχει και παντομήμα, ας κάνουμε εννοήματα μεταξύ τους. Ωραία, και αν θες να πεις στον άλλο ότι είναι μαλάκας, πώς θα το κάνεις? Εύκολο, καλή μου. Και γιατί να το κάνεις αν ο άλλος σου έχει πει κάποια μαλακία? Τότε ακόμα καλύτερα, γλίτρα. Με αποκόπους και καυγάδες. Πού είναι το πρόβλημα, Ματίλντα? Το πρόβλημα είναι. Πρόμαυρος κόσμος. Δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Καλά, άστην αυτή. Θα έχει ήδη παίξει. Λίγο θα μας χαλάσει και θα πρέπει να βρίσκουμε άλλη. Δεν μου λες τι θα κάνουμε εδώ. Θα εκφράσουμε τη θλίψη μας στις οικογένειες των θυμάτων και θα βάλουμε περισσότερα μέτρα. Τι λες γι' αυτό? Μέτρα πάλι. Για ποιο λόγο? Μα φυσικά για να μην αυτοκτονούν. Και τι θα κάνεις, θα βάλεις δίχτυα κάτω από τα μπαλκόνια? Όχι, όχι, αυτό θα ήταν πανάκριβο. Αυτό είναι. Θα βάλουμε πρόστιμα. Ναι, και θα απαγορεύσουμε την πρόσβαση σε μπαλκονόπορτες και ταράτσες. Δεν το πιστεύω, ασπρόμαυρος κόσμος! Τα έχει παίξει τελείως αυτή. Και αν ο άλλος πάρει ποντικό φάρμακο ή άλλο δηλητήριο, καλέ μου. Ωραία, θα απαγορεύσω τα δηλητήρια, τις μπαταρίες, τις χλωρίνες, τα καθαριστικά, κρέμες ημέρες, κρέμες νυχτός και όλα τα συντεφή και θα φροντίσω να προωθηθεί η υγιεινή διατροφή που έχει και φράγκα, αλλά όλα αυτά δεν πρέπει να γίνουν όλα μαζί. Πρέπει να γίνουν σιγά σιγά, να μην αγχωθεί ο κόσμος. Δεν μπορώ να ζήσω σε έναν ασπρόμαυρο κόσμο, όχι, δεν θα το αντέξω. Και σύμβολος που μου στείλετε. Μας χάλασε να μου βρείτε άλλη. Να μου βρείτε άλλη ή βρείτε την και φέρτε την με όποιο τρόπο, με όποιο τρόπο. Η λύση με ποιητή τρόπο. Λες να θέλει αυτό το λύση. Που να ξέρω τι θέλει να κάνει η ηλίθεια. Όπως και να έχει πρέπει να τελειώνουμε με αυτή. Τη φοβάμαι, είναι προβληματική. Έχει δίκιο. Επιστήμονα σου λέει ο άλλος. Και αντί να κοιτάει τα χαρτιά της με τα τόσα επιστημονικά δεδομένα, κάθεται και μου ασχολείται με πεταλούδες του Νιαγάρα. Δεν πρέπει να σχέσεις κι εσύ. Αν έχει δίκιο, τότε το μαγαζί το κλείσαμε. Αυτό θέλεις? Όχι φυσικά. Δες όμως τι θα κάνεις με αυτή, γιατί δεν θα αντέξει για πολύ. Εννοείται, εννοείται, θα δω.
Αθήνα λίγο ακόμα να κάνει τη δουλίτσα της, γιατί δεν μπορούμε να βρούμε έτσι γρήγορα καινούργια επιστημονική σύμβουλο. Και θα φροντίσω άμεσα για την αντικατάστασή της. Τελικά θα βάλεις και άλλα μέτρα. Α? Θα βάλεις και άλλα μέτρα. Όχι. Εγώ λέω να τους αφήσουμε να χαλαρώσουν λίγο σήμερα. Μάλιστα, λέω να υπερασπιστώ τη δημοκρατία. Να τους ανάψω και τα πω. Καλά, θα σας φέρουμε λίγο νερά. Δεν θέλω νερό. Θέλω τον κόσμο που γεννήθηκα πίσω. Τι να τον κάνεις αυτόν. Τι να τον κάνεις. Ε? Έναν κόσμο που δεν σήμαινες τίποτα για κανέναν. Ενώ στο νέο κόσμο που δημιουργήσαμε, μπορείς να είσαι ο ήρωας του καθημερινού ανθρώπου που φοβάται. Γιατί να θες να επιστρέψεις στην αφάνεια. Δεν θέλω να επιστρέψω στην αφάνεια. Θέλω να μείνει μια αιτία για έναν κόσμο χωρίς χρώματα. Μα ποιος το λέει ότι εσύ είσαι η αιτία. Όλα αυτά τα κάνεις καταπαχτή. Είμαι η αιτία για τα μέτρα που βάζεις. Το αισθάνομαι πως τα μέτρα είναι αυτά που κάνουν τον κόσμο να χάνει το χρώμα του, όχι καταπακτή. Το να αισθάνεσαι δεν είναι επιστημονικό. Να το ξέρεις. Όχι, είναι όμως ανθρώπινο. Ανθρώπινο. Εάν ο άνθρωπος ήταν τέλειος, δεν θα δημιουργούσαμε μηχανές. Δημιουργούμε μηχανές γιατί παράγουν καλύτερα και παραγωγικότερα αποτελέσματα από τον άνθρωπο. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της επιστήμης. Και όχι του συναισθήματος και του ανθρωπισμού. Εμείς όμως είμαστε άνθρωποι. Εμείς είμαστε καθοδηγητές των ανθρώπων και αυτό να μην το ξεχνάς ποτέ! Και τι θα πει αυτό, πως για να τους καθοδηγούμε θα πρέπει να τους εξοντώνουμε! Πάντα υπάρχουν και παράπλευρες απώλειες. Και αν δεν χρειάζονται. Δεν χρειάζονται γιατί τις χρεώνεσαι. Όμως, καμιά φορά είναι απαραίτητες. Για το γενικότερο καλό. Το γενικότερο καλό. Και πώς το προστατεύουμε, σκοτώνοντας ανθρώπους. Δεν τους σκοτώνω εγώ. Μόνοι τους πεθαίνουν. Ναι, εμείς κοιτάμε να σώζουμε τις ζωές τους. Ακριβώς. Και τι αξία έχουν αυτές οι ζωές όταν είναι άχρωμες, όταν είναι ασφυκτικά προστατευμένες. Ωραία, ωραία, να που επιστήμονας μας το γύρισε σε φιλελεύθερος ριζοσπάστης. Λοιπόν, τις φιλελεύθερες ιδέες σου κράτατες για τον εαυτό σου. Εδώ σε πήραμε για την επιστημοσύνη σου. Και τώρα τελευταία έχεις αρχίσει να χάνεις το επιστημονικό σου κύριο. Γιατί? Επειδή ζητάω να δω ότι έχει μέσα καταπακτή. Επειδή δικαίως ανησυχώ για το ότι τα μέτρα είναι αυτά που κάνουν τον κόσμο να χάνει το χρώμα του.
Ακόμη και αν δεν μπορώ να το αποδείξω. Ακριβώς, χωρίς αποδείξεις, μόνο ισχυρισμούς μπορείς να κάνεις. Και αυτό δεν είναι επιστημονικό, να το ξέρεις. Εσύ μιλάς για επιστημοσύνη. Την ώρα που δεν με αφήνεις να δω τι έχει μέσα η καταπακτή. Πόσο επιστημονικό είναι να ανακοινώνω κινδύνους χωρίς να ξέρω αν όντως ισχύουν αυτοί οι κίνδυνοι. Εγώ σου απαγόρευσα να ανοίξεις την καταπακτή. Εγώ σου είπα απλά ότι θα είσαι υπεύθυνη για όλους τους κινδύνους που ενέχει. Μα κοίταξε το λίγο. Σκέψου το. Ανοίγει την καταπακτή και βγαίνουν από μέσα βιολογικά, χημικά, πυρηνικά κατάλοιπα. Όχι μόνο θα είσαι υπεύθυνη για την καταστροφή της ζωής γύρω σου, αλλά θα είσαι υπεύθυνη για την ολική καταστροφή του πλανήτη. Ίσως κάποιος πρέπει να πάρει την ευθύνη. Πού είναι αυτό το κορίτσι? Φύγε. Ας μην είμαστε τόσο βιαστικοί. Είμαστε εδώ για να ελέγξουμε την κατάσταση, να περιορίσουμε τις ζημιές. Κάτι τέτοιο μπορεί να είναι ολέθριο. Και τότε τίποτα δεν μας σώζει. Ολέθριο δεν είναι να κλείνουμε έτσι τη ζωή των ανθρώπων χωρίς προφανή αιτία. Πού βρίσκεται η επιστημοσύνη σε αυτό? Μα στα χαρτιά που έχεις, στις λίστες και στη στατιστική. Αυτά είναι απλά χαρτιά και χωρίς απόδειξη είναι απλά μια θεωρία. Τι αποδείξεις θέλεις? Πού ξεκίνησε η παρακολούθηση με τον κίνδυνο της τρομοκρατίας? Δεν κλειστήκαμε πριν μερικά χρόνια μέσα στα σπίτια μας? Πάλι ενός ιού. Δεν έγινε ένας μεγάλος πόλεμος που άφησε κατάλοιπα? Ελάτε τα κατάλοιπα μέσα στην καταπακτή λοιπόν. Και αν δεν είναι? Αν δεν είναι, τότε τα μέτρα που παίρνουμε είναι προληπτικά. Όχι, είναι άδικα. Ίσως θα έπρεπε να την αφήσουμε να αυτοκτονήσει. Ναι. Θα έδινε μια πιο κινηματογραφική ατμόσφαιρα σε όλο αυτό που παίζουμε. Ο κόσμος αντιλυπόταν. Και τι θα λέγαμε τότε? Ότι δεν αντέχει να ζει σε ένας πρόμαυρο κόσμο. Την αλήθεια θα λέγαμε. Μόνη της το είπε. Και φυσικά ο κόσμος θα φοβόταν περισσότερο και θα άκουγε περισσότερο. Μπράβο. Γλυκό μας κορίτσι, σένα μιλάω εδώ. Θέλεις να γίνεις σύμβολο? Πώς? Τι πώς? Όλοι οι ήρωες γίνονται. Θέλετε να με βγάλετε από τη μέση τώρα? Όχι βέβαια, δεν ζούμε στο μεσαίωνα, ούτε είμαστε γκάνγκστερ. Και πώς θα γίνω σύμβολο? Οι άνθρωποι γίνονται σύμβολο μόνο πεθαίνοντας με εμβληματικό τρόπο. Δεν χρειάζεται να γίνεις σύμβολο αν δεν θες. Μπορείς να συνεχίσεις να κάνεις τη δουλειά που σου δώσαμε. Και με ακόμα καλύτερο μισθό. Άλλωστε είσαι εξασφαλισμένη. Και εσύ και τα εγγόνια σου. Πρημοδοτώντας την κόλαση που έχετε φτιάξει. Όχι βέβαια. Συνεισφέροντας όμως στην επιζητούμενη ασφάλεια. Αυτό δεν κάνουν άλλωστε και όλοι οι επιστήμονες. Δεν ξέρω αν η σύμβηση μου το αντέχει. Δεν έχω από κάπου να πιαστώ. Έχεις να πιαστείς. Τώρα έχεις φήμη. Τώρα είσαι ηρωίδα. Αν πάλι δεν το αντέχεις αυτό, μπορείς να γίνεις σύμβολο. Με το να πεθάνω. Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Βιβλία, DVDs. Δάκρυα, μουσική, τραγούδια, γκράφιτι, κόμιξ με τη ζωή σου. Καλό μου κορίτσι, θα ανοίξεις την πόρτα της αθανασίας. Και αν απλά θέλω να ανοίξω την πόρτα της καταπακτής, δεν νομίζω αυτό να σε βοηθήσει σε κάτι. Σίγουρα δεν θα βοηθήσει. Γιατί σκέψου μόνο. Σκέψου μόνο αν η καταπακτή είναι τοξική, τότε θα προκαλέσεις φοβερές καταστροφές. Και όσοι επιζήσουν. Αν επιζήσουν. Φυσικά, αν επιζήσουν, τότε όλοι αυτοί αιωνίως θα σε θεωρούν μια ανεύθυνη δολοφόνο. Οπότε δύο είναι οι συμφέρουσες για όλους μας επιλογές. Μπορείς να πεθάνεις με εμβληματικό τρόπο, κάτι που πραγματικά θα μας στενοχωρούσε, αλλά θα σε έκανε σύμβολο. Ή συνεχίσεις να κάνεις τη δουλειά που σου δώσαμε, που είναι εξαιρετική αποτελεσματικότητα που την κάνεις. Και να είσαι η ηρωίδα του καθημερινού ανθρώπου. Λοιπόν, για πες. Τι αποφασίζεις? Να γίνω σύμβολο. Να πεθάνω με εμβληματικό τρόπο ή να ζήσω. Ακραίο δίλημα. Αν πεθάνω, όλα όσα μπορεί να ξέρω θα θαυτούν κάτω από την εμβληματική ταφόπλακά μου. Αν όμως ζήσω... Αν ζήσω... Η ιστορία έχει δείξει ότι αν μια επανάσταση πετύχει, τότε γίνεται καθεστώς.
και ένα καθεστώς ανατρέπεται μόνο με μία επανάσταση. Η ζωή μου κινδυνεύει, το ξέρω. Αν δεχτώ τους όρους τους, θα με κάνουν σύμβολο θέλω, δεν θέλω. Οπότε τι γίνεται εδώ? Νομίζω πως για την ώρα θα επιλέξω την δεύτερη. Μπράβο, κοπέλα μου. Το ήξερα πως θα λογικευτείς. Ναι. Λογικεύτηκε η ανάσα μας. Ήξερα ότι κάτι θα συνέβαινε, αλλά δεν ήξερα το πώς. Μονάχα την καλοκουρδισμένη μηχανή που είχα στήσει έβλεπα. Δεν καταλαβαίνω. Τι να καταλάβει, βλάκα. Να σου θυμίσω ότι ένας βλάκας έσωσε και σου δώσε σπίτι. Θα μπορούσε να σε είχα σκοτώσει αν το ήθελε. Δεν το έκανες όμως. Δεν είσαι φτιαγμένος για μεγάλα πράγματα. Ενώ εσύ δηλαδή είσαι. Κοίτα τον κόσμο γύρω σου και θα καταλάβεις. Ναι. Κατάφερες να τον καταντήσεις ασπρόμαυρο. Θλιβερό. Τα μεγάλα έργα έχουν είτε αρνητικό είτε θετικό πρόσημο. Και ο κόσμος, ο λαός που λες, αν σε έβλεπε μπροστά του δεν θα σε έλεγε. Να με λιώσει, γιατί ο λαός θέλει διαταγές για να κάνει κάτι. Ο λαός χρειάζεται πλάτες, να ακούσει και να δράσει. Και αν ξέρεις πώς να το χειριστείς δεν θα σε αγγίξει. Γιατί το λες αυτό? Γιατί ο έξυπνος ηγέτης στην κατάλληλη στιγμή θυμάται πάντα τη δημοκρατία και την ηθική. Έτσι και τους ανατρέψανε. Άρα δεν σε έσωσε η δημοκρατία. Ναι, αλλά ούτε και τον κόσμο. Έχασε τελείως το χρώμα του. Ναι, δυστυχώς δεν κατάφεραν. Γι' αυτό και παραμένεις ηλίθιος. Ακού τώρα και μη μιλάς. Ναι. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σε λίγη ώρα θα συνδεθούμε ζωντανά για να ακούσουμε τα νέα δεδομένα που έχουν να κάνουν με την κρίση της καταπακτής. Από ό,τι πληροφορούμε, δεν αναμένονται θετικές εξελίξεις στο θέμα. Ναι. Από το κοντρόλ με ενημερώνουν πως προσέρχονται η κυρία Βετζάινα και ο κύριος Τεστικαλίδης και μπορούμε να πάμε για την ενημέρωση. Καλησπέρα σας. Είσαι καλά, να σου φέρω λίγο νερό? Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Τα δεδομένα έχουν ως εξής. Χθες, εκτός από τις ασπρόμαυρες πεταλούδες και το ασπρόμαυρο ουράνιο τόξο, παρατηρήθηκαν στον μεγάλο κορελογενή ύφαλο και κάποια ασπρόμαυρα κύματα, σποραδικά. Όπως φαίνεται, η κατάσταση σε όλο τον πλανήτη έχει αρχίσει να γίνεται ανεξέλεγκτη και αυτό δυνητικά θα επηρεάσει την ψυχολογία των ανθρώπων, του ζωικού και του φυτικού βασιλείου. Το φαινόμενο μελετάται έντονα αυτή τη στιγμή που μιλάμε και σύντομα θα υπάρχουν νέα πορίσματα που θα μας βοηθήσουν να βρούμε τρόπους αντιμετώπισης του φαινομένου. Ευχαριστούμε πολύ. Όπως έχετε καταλάβει, τα νέα δεδομένα δεν είναι καθόλου καλά. Είναι εξόχως ανησυχητικά. Πριν όμως συνεχίσω, θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά μου λύπη για τα θύματα της θλίψης, δηλαδή τους αυτόχειρες των τελευταίων ημερών, και να δηλώσω πως εμείς ως κυβέρνηση δεσμευόμαστε να προστατεύσουμε οποιαδήποτε ανθρώπινη ζωή εξακολουθεί να υπάρχει. Σήμερα δεν θα εξαγγείλθουν νέα μέτρα, καθότι πάνω απ' όλα προέχει η δημοκρατία και η ελευθερία, και αυτά είναι κόκκινες γραμμές για εμάς. Τα μέτρα που έχουν μπει έως τώρα μπορεί να είναι αναγκαία και να έχουν μια γεύση μονιμότητος. Αλλά πάντα θα υπάρχει ελπίδα ότι μπορεί να έρθουν, γιατί αυτό
υποδεικνύει ότι τα μέτρα είναι δημοκρατικά εφόσον προστατεύουν τα δημοκρατικά ιδεώδη και την ασφάλεια που ένα ευνομούμενο δημοκρατικό κράτος οφείλει να παρέχει στους πολίτες. Συγγνώμη, συγγνώμη κύριε Τεστικαλή, δεν θέλω να πάρω το λόγο. Δημοκρατία, έτσι. Αυτό υπηρετούμε εδώ αυτή τη στιγμή. Τη δημοκρατία και την ελευθερία. Ναι, εννοείται, κυρία Βετσάινα, γι' αυτό βρίσκεστε κι εσείς εδώ. Ωραία, λοιπόν. Βάζουμε μέτρα και κανόνες σε όλα. Κανόνες για τα φώτα, κανόνες για τον ήχο. Ο κόσμος δεν μπορεί πλέον ούτε να μιλήσει, ούτε να δει τι υπάρχει μέσα σε αυτό το σκοτάδι. Και αυτή την επιβεβλημένη σιωπή και το σκοτάδι το ονομάζουμε δημοκρατία. Κανείς δεν έχει ανοίξει ακόμα την καταπακτή και μόνο από κάτι χαρτιά γνωρίζουμε τι υπάρχει μέσα. Αυτό το γνωρίζουν οι τηλεθεατές μας. Μα τι να γνωρίζουν οι τηλεθεατές. Όλοι γνωρίζουμε ότι αν ανοίξει η καταπακτή υπάρχει κίνδυνος να πεθάνουμε. Το γνωρίζεις και εσύ, Αναστάθο. Ναι, το ξέρω. Και για να μην κινδυνεύω, θα πρέπει να γίνω σκλάβος του φόβου μου. Υπηρέτης των κανόνων ενός δημοκρατικού διευθυντηρίου, χωρίς να έχω καν το δικαίωμα πάνω στον δικό μου εαυτό. Ακριβώς έτσι είναι. Δεν είναι έτσι. Ακριβώς έτσι είναι. Ακριβώς. Γιατί λοιπόν, αφού είμαστε τόσο δημοκράτες, δεν κάνουμε ένα δημοψήφισμα με τον κόσμο που μας βλέπει και να τον ρωτήσουμε αν θέλει να ανοίξουμε την καταπακτή με όσους κινδύνους μπορεί να έχει, για να δούμε αν όντως υπάρχουν μέσα αυτά που φοβόμαστε. Ο κόσμος δεν. Ο κόσμος δεν θέλει να, όχι δεν! Όποιος ψηφίσει, θα βάλει πρόστιμο. Απαγορεύονται τα δημοψηφίσματα βάσει διατάγματος. Κάποιος θα παρέμβει! Κάποιος θα παρέμβει! Γρήγορα! Όχι, κάποιος θα παρέμβει! Κάποιος θα παρέμβει! Κυρίες και κύριοι, μετά την πόλωση που δημιουργήθηκε ανάμεσα στους υπεύθυνους της κρίσης, η Βουλή, αφού γκραζόμενη την ανάγκη της κοινωνίας για ένα νέο ξεκίνημα, αποφάσισε τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος, όπου θα κρίνει αν ο λαός επιλέξει την ασφάλειά του ή το θάνατό του. Τα μέτρα που έχουν ληφθεί θα συνεχίσουν να ισχύουν μέχρι να αλλάξουν, όπως ανακοίνωσε ο ύπατος αρμοστής του Συμβουλίου Υγείας. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, όλοι οι ψηφοφόροι καλούνται να φοράνε μάσκες, γάντια, μαύρα γυαλιά και να μην αγγίζουν τις κάλπες και τα ψηφοδέλτια για κανένα λόγο. Ακολουθούν οι δηλώσεις της κυρίας Βετζάινα και του κυρίου Τεστικαλίδη. Όχι! 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 Ο λαός πρέπει να ελευθερωθεί! Ο κύριος Τεστικαλίδης όλον αυτό τον καιρό, με πρόσχημα την ασφάλεια των πολιτών, δημιούργησε μια άτυπη δικτατορία. Και δεν πρέπει να αφήσουμε κανέναν να δημιουργήσει ρήξη στα θεμέλια της δημοκρατίας. Το γεγονός ότι θα πρέπει να ανοίξει καταπακτή είναι παρανοϊκό. Είναι παράλογο, είναι ανθυγιεινό και γι' αυτό το πράγμα θα τιμωρηθεί με τα εκλογικά η κυρία Βετζάινα και όλοι οι επιτελείς της. Όλα τα ανθρωπάρια που την υπακούνε. Αλλά ρίξτε κατά μακτή θα πεθάνετε όλοι! Δηλαδή γιατί δεν είναι δημοκρατικά τα μέτρα! Ο Νίτσε έλεγε πως η ηθική είναι ο πιο αποτελεσματικός μηχανισμός για να σέρνει στην ανθρωπότητα από τη μύτη. Εγώ θα πρόσθετα πως είναι ένα πολύτιμο εργαλείο, ειδικά όταν κινδυνεύει το κεφάλι σου. Τι! Ακόμα γράφει αυτή! Πάτε από εδώ να μου σου γαμίσω! Από ό,τι φαίνεται, ήδη έχει δημιουργηθεί μια ασφαλής εκλογική εικόνα, καθώς έχει καταμετρηθεί το 90% των ψηφοδελτίων. Ψήφισε το 70% του εκλογικού σώματος,
Λευκά δεν υπήρξαν, εφόσον θεωρούνται ανοιχτόχρωμα και υπόκεινται στον νόμο περί φωτεινότητας. Από τα ήδη καταμετρημένα ψηφοδέλτια, το κίνημα του κυρίου Τεστικαλίδη ΜΑΠΑ, μαζί ασφαλής, ποτέ ανασφαλής, έλαβε το 35% των ψήφων. Και το κίνημα της κυρίας Βεντζάινα ΚΑΠΟΤΑ, κόσμος αληθινός, ποτέ άχρωμος, έλαβε το 65% των ψήφων. Η εκλογική ψαλίδα έχει ανοίξει πάρα πολύ και δεν μπορεί με κανένα τρόπο αυτή τη στιγμή να αλλάξει το εκλογικό αποτέλεσμα. Από το κοντρόλ με ενημερώνουν πως ο κύριος Τεστικαλίδης είναι έτοιμος να κάνει δηλώσεις για τα αποτελέσματα. Ας τον ακούσουμε. Καλησπέρα σας. Ο λαός μίλησε. Και παρόλο το ότι η δημοκρατία θα πρέπει να έχει και κάποια όρια, θα σεβαστώ την εντολή και την απόφασή του. Θα ανοίξουμε λοιπόν την καταπακτή. Αλλά αυτό θα γίνει εν κλειστό και με όλους τους απαραίτητους κανόνες υγιεινής. Δεν θα διακινδυνεύσουμε ανθρώπινες ζωές εξαιτίας της ηλικιότητας της κυρίας Βετζάινα. Θα παραμείνουμε πιστοί στις επάλξεις του αγώνα και πιστοί στις ιδέες μας μέχρι της απολύτου επικρατήσεώς των. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να κάνω μια προσωπική κατάθεση. Τι? Παιδιά, σε λίγο η προσωπική κατάθεση, γιατί από το κοντρόλ με ενημερώνουν ότι η κυρία Βεντζάινα ετοιμάζεται να μιλήσει. Ας την ακούσουμε. Η δημοκρατία μίλησε ακόμη μια φορά. Το κίνημα της ΚΑΠΟΤΑ άγγιξε τις ψυχές του κόσμου. Τώρα είναι η ώρα της αλλαγής. Οι παλιοί περιορισμοί και τα παλιά μέτρα θα αντικατασταθούν από νέους καινοτόμους κανονισμούς και μέτρα και θα φέρουν στο λαό μια άλλη αίσθηση. Ευχαριστώ πολύ. Έπρεπε να την είχα σκοτώσει. Και δεν θα κατάφερες με αυτό. Λίγη ευχαρίστηση. Να φόρω τιμή σε έναν ανάξιο κόσμο. Ας που χαράξαμε στη μέχρι τώρα πορεία μας. Βρισκόμαστε εδώ, στα κεντρικά εργαστήρια της ΚΑΠΟΤΑ και έχουμε την τιμή να μιλήσουμε με την νικήτρια των εκλογών, κυρία Ανάστα Βεντζάινα. Καλησπέρα σας. Πώς αποφασίσατε από απλή επιστημονική σύμβουλος να αναλάβετε τα ηνία σε ένα τόσο μεγάλο και δύσκολο εγχείρημα όπως αυτό του ανοίγματος της καταπακτής? Είχε πλέον φτάσει ο κόμπος στο χτένι και το μαχαίρι έπρεπε να μπει στο κόκαλο. Ο κύριος Τεστικαλίδης, εκμεταλλευόμενος το φόβο του κόσμου, έβαζε απλά μέτρα με αποτέλεσμα να καταστρέψει ολόκληρη την κοινωνία. Εμείς είμαστε εδώ για να το αλλάξουμε αυτό. Και πώς σκοπεύετε να το πετύχετε αυτό? Αρχικά θα εξυγχρονίσουμε την τωρινή κανονικότητα με νέα ελπιδοφόρα μέτρα, στοχεύοντας έτσι στην υλοποίηση των στόχων μας. Θα καταργήσετε κάποια μέτρα? Θα μιλήσω ευθέως και θα πω ότι είμαστε πλέον σε θέση να πραγματοποιήσουμε την επανεκκίνηση του αρχικού μας οράματος που μας έφερε πρώτο κόμμα στις εκλογές και σκοπεύουμε να μην παρεκκλίνουμε από τις γραμμές που χαράξαμε στη μέχρι τώρα πορεία μας. Μπορώ να πω ότι δεν κατάλαβα και πάρα πολλά. Αυτό είναι βέβαιο. Κυρία Ανάστα Βεντζάινα, σας ευχαριστούμε πολύ για τις πολύτιμες πληροφορίες που μοιραστήκατε μαζί μας. Και επιτέλους μπορώ να κάνω την ειλικρινή μου δήλωση. Ωραία, ευχαριστώ. Σε ένα ιδανικό κόσμο, τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι κάπως έτσι. Δυστυχώς όμως στον κόσμο που ζούμε, τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα από αυτά της ταινίας, οπότε μην ελπίζετε σε μια τέτοια εξέλιξη. Ίσως η πραγματικότητα μοιάζει περισσότερο με την επόμενη συνάντηση που είχαμε τον Λέοντα και την Ανάστα. Συγγνώμη τώρα, αλλά πρέπει να ξαναμπω στο ρόλο μου και να θυμώσω με τη μαλακία της Ανάστας που τα ανέτρεψε όλα.
Λέοντα, αγάπη μου, τι νομίζω ότι θα πετύχει με το να σκοτώσω αυτή την ηλίθεια. Τι θα πετύχω. Θα ηρεμήσω λίγο από τα νεύρα μου. Αυτό θα πετύχω. Αυτό έπρεπε να το έχει κάνει πολύ πιο πριν. Τώρα είναι αργά. Αργά. Ποτέ δεν είναι αργά να δημιουργήσει ένα πτώμα. Ναι, και τι θα πούμε μετά στον κόσμο. Τώρα έχει γίνει γνωστή. Ο κόσμο περιμένει να δει τι θα γίνει με την καταπαυτή. Αν πάθει κάτι τώρα. Θα πάμε όλοι μέσα. Συγγνώμη. Σκασμό! Αλλά αν θέλετε να ζήσω μέχρι το τέλος της... Δεν θέλουμε να ζήσεις! Τι να με αφήσετε! Σιγά ταινία γυρίζουμε, δεν θα μας πάρει και μέσα! Έλα λέω Τεάνου Άστιν, ηρέμησε λίγο. Τελικά μου να πω αυτό ήρθε. Ας το πάρουμε λοιπόν απόφαση μια ώρα αρχίτερα να τελειώνουμε. Ποια? Μα να ανοίξουμε την καταπακτή και μετά τη σκοτώνουμε. Ούτως ή άλλως μπορεί να μην χρειαστεί αν είναι όντως τοξική. Γιατί να το έχουμε βάρος συνείδησή μας έτσι χωρίς λόγο. Ας τη λύσουμε. Μόλις γλίτωσε στο θάλιο. Γιατί ανάξιος? Επειδή σου κάθισε η φάση. Γιατί σε έναν άξιο κόσμο δεν θα πρέπει να υπάρχουμε. Θα πρέπει να έχουμε πεθάνει. Όλοι, ακόμα κι εσύ. Εγώ γιατί? Τι φταίω εγώ για τις μαλακίες που κάνατε τόσο καιρό? Τι σε έναν άξιο και ιδανικό κόσμο, εγώ, η Ανάστα και η Ματίλτα δεν θα πρέπει να υπάρχουμε. Αλλά ξέρεις γιατί υπάρχουμε? Γιατί υπάρχουν δειλοί σαν και σένα που αντί να κάνουν το καθήκον τους, κάνουν τους χριστιανούς και προσπαθούν να μας σώσουν. Δεν θα ασχοληθώ άλλο με τις μαλακίες. Α, όχι, δεν θα ασχοληθείς. Και τότε ποιος θα ασχοληθεί, ε? Μονάχα ιστορία! Έλα λοιπόν, σκότωσέ με. Τι περιμένεις? Θα απαλλάξεις τον κόσμο από μένα. Έλα λοιπόν, κανείς δεν θα σου ζητήσει τα ρέστα. Δεν το κάνω γιατί υπάρχει ακόμα ένα μέρος στον κόσμο με λίγο χρώμα. Και φοβάμαι πως αν το κάνω θα χαθεί και αυτό για πάντα. Πού είναι αυτό το μέρος? Σε παρακαλώ, δείξε το μου. Θέλω να δω λίγο χρώμα πρωτού πεθάνω. Θα σε πάω και αν μου πεις πρώτα τι είχε μέσα η καταπακτή. Όχι, αυτό δεν μπορώ να σου το πω. Δεν. Είναι μυστικό. Εσύ θέλεις να μάθεις γιατί ο κόσμος έχει ακόμα κάτι δανεικό μέσα και εγώ γιατί τον καταντήσατε τόσο ανάξιο. Δίκαιη ανταλλαγή. Μια κάλτσα. Και αγαπημένη κάλτσα. Η Ανάστα την είχε φέρει εκεί μπροστά μας. Τι? Μια κάλτσα έχει μέσα. Τίποτα άλλο. Τι? Και τα πυρηνικά? Τα βιολογικά, τα χημικά? Δεν τα βλέπω. Άρα? Άρα τι? Άρα τι κάνουμε εδώ? Τι κάνουμε? Τίποτα. Δεν έχει τίποτα να κάνουμε εδώ. Δηλαδή? Καταπακτή είναι ασφαλής. Δεν έχει τίποτα επικίνδυνο. Θα το πούμε στον κόσμο. Επιτέλους να σταματήσουν αυτά τα μέτρα. Δεν χρειάζονται. Τότε δεν χρειάζεσαι ούτε κι εσύ. Ακριβώς. Είσαι σίγουρη? Μήπως άλλος είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή? Ναι. Ναι, ίσως εσύ, Ανάστα, φέρεις ένα αέρα αλλαγής. Άλλος είναι ο αραχνιασμένος εδώ. Δεν έχεις πρόβλημα, δηλαδή να με πουλήσεις έτσι? Εγώ, άθλια, σε έφερα και σε έκανα γνωστή και εσύ με πουλάς έτσι? Φυσικά. Τα έχω λύσει εδώ και καιρό αυτά τα πράγματα μέσα. Μα πάτε πια αλήθεια, δεν θα έχω που να κρυφτώ, που να κρυφτώ! Δεν καταλαβαίνεις! Δεν ήταν οι παρενέργειες της καταπακτής που έκαναν τον κόσμο ασπρόμαυρο, αλλά οι κανόνες που επιβάλαμε. Δημιούργησαν μια τέτοια ψυχολογία στον κόσμο που έχασε το χρώμα του. Αν κάποιος φταίει, αυτός είσαι εσύ! Δεν φταίω μόνο εγώ. Ήσασταν κι εσείς μαζί μου. Αγαπημένα, η δική σου θέση τρίζει κανενός άλλου. Η Ανάστα θα γίνει ηρωίδα. Διακινδύνεψε τη θέση της για να βρει την αλήθεια. Μια αλήθεια που τόσο καιρό υπέκρυπτες για την εξουσία. Βλέπω ήδη τα ρεπορτάζ, τις συνεντεύξεις και με έναν πρωτοστατό. Έχοντας κάνει ορόσημο την Ανάστα Βετζάινα. Δεν ήταν αυτός ο σκοπός μου, Ματίλτα, να ξέρεις. Για τον συνάνθρωπο λειτουργώ. Το ξέρω, καλή μου. Αλίμονο αν δεν μπορώ να δω το μεγαλείο της ψυχής μέσα σου. Με πουλάτε, στεγνά και οι δύο με πουλάτε. Λέοντα, αγάπη μου, οι αναλογίες των συμφερόντων άλλαξαν. Δεν φταίει κανείς γι' αυτό. Πρέπει να το δεχτείς σαν άντρας. Μα ήσασταν και οι δυο και εσύ, ειδικά εσύ, Ματίλτα, ήσουν στον κόλπο. Εσύ δεν μου είχες πει να προσέχω την Ανάστα, να μην κάνει καμιά βλακία, εσύ. Ναι, αλλά δεν την πρόλαβες.
Η Ανάστα έκανε το απονεννοημένο και τώρα οι συνθήκες άλλαξαν υπέρ της. Σκέψου το σε μια τραμπάλα και εγώ να βρίσκομαι στη μέση. Η βαρύτητα της θέσης της με έφερε κοντά της. Τι όμορφη που είσαι. Βρίσκεις. Σε ευχαριστώ. Από και καλυμμένη αλήθεια. Τι είναι αυτό που λες? Συνεπικουρούμενο ίσως. Τρελάθηκες τελείως. Μα τι φράση ψάχνω που σε κάνει να λιώνεις. Καταστήσουμε σαφές. Αχ ναι! Ανάστα, από το στόμα σου ακούγεται θεϊκά. Δεν το πιστεύω, είσαστε και οι δυο σας χειρότερες από μένα. Λοιπόν, Λέοντα, άκουμε. Άκου την. Θα ξεχάσω ότι πήγες να με σκοτώσεις, γιατί καταλαβαίνω τη θέση σου. Θέση σου. Θα σου δώσω λίγο χρόνο να μπορέσεις να φύγεις. Να κρυφτείς κάπου με ασφάλεια. Κρύψου. Κανονικά θα έπρεπε να σε θάψω ζωντανό, αλλά έχω γίνει καλύτερος άνθρωπος. Τι μεγαλείο ψυχής. Ευχαριστώ. Και πυρηνική έκρηξη για να επανέλθουμε στην κουβέντα. Αυτό δεν θα τα αφήσω να περάσει έτσι. Εμένα θα με ξαναβρείτε μπροστά σας. Ξανά! Για άλλη μια φορά! Εσύ είσαι ακόμα εδώ, φύγε! Φέρε μου το μακιγιάζ και τον καθρέφτη, Ματίλδα. Θες? Πρέπει να ετοιμάσω ρεπορτάζ και συνεντεύξεις για αυτή την απότομη αλλαγή. Σιγά σιγά. Δεν χρειάζεται βιασύνη. Τι θες να πεις? Δεν χρειάζεται να τα μάθουν όλα αμέσως. Σωστά. Αυτό θα δημιουργούσε αταξία, πανικό. Ακριβώς. Άλλωστε η καταπακτή δεν ήταν άδεια. Είχε μια κάλτσα μας. Ανοίξαμε τελικά την καταπακτή ή ακόμα περιμένουμε? Αν την ανοίγαμε έτσι εύκολα δεν θα ήταν επιστημονικό. Όμως μελετάμε τρόπους γι' αυτό. Σωστά. Τώρα που έφυγε από τη μέση ο Λέοντας, έχουμε χρόνο. Αλήθεια, τι θα πούμε γι' αυτόν, γιατί έφυγε? Ήταν δικτάτορας και ήθελε να κρατάει τον κόσμο κλεισμένο. Εμείς τον ανατρέψαμε. Κάποια στιγμή θα βρούμε μια λύση. Ο κόσμος έχει αρχίσει να γίνεται ασπρόμαυρος. Αν δεν έχουμε χρόνο να τον σώσουμε. Προετοιμάς έναν έγχρωμο κόσμο που θα σε έχει ξεχάσει ή έναν ασπρόμαυρο όλον δικό σου? Οπότε τι κάνουμε εδώ? Σε λίγο πρέπει να βγω και το δελτίο και εσύ να μιλήσεις. Για την ώρα, ας σβήσουμε απλά τα φώτα. Παίρνω φόρα και σπάω τη γυάλα. Μια ζωή στη βιτρίνα δεν ζω. Προτιμώ σαν τη μύγα στο γάλα να ψάχνω τον εαυτό μου να βρω. Έχω μια ζωή να ζήσω, θα το κάνω μόνο εγώ. Σε κανένα δεν τη χαρίζω, λυπάμαι, για μένα θα ζω. Δέντρο ζω και μένω, κι αν φυτρώσω κάποτε σε μια γυάλα θα θαυτώ ασφαλής και θα σωπαίνω. Και μη μιλήσεις ξανά, μη σκέφτεις είναι αργά. Να υπάρχεις μπορείς, μα όχι να ζεις. We'll be right back.
σκηδία είναι η πόλη αυτή, φυλακή για το συμφέρον μας. Πεθαίνω μέρες, ώρες και στιγμές, σφραγισμένες δεν πάει άλλο αυτό. Εδώ δε μένω. Και μη μιλήσεις ξανά, μη σκέφτεις είναι αργά. Να υπάρχεις μπορείς, να όχι να ζεις. Για μένα θα ζω.